Γεια χαρά σε όλους, ελπίζω να είστε καλά. Να πω καλό χειμώνα. Αστειεύομαι, λόγω καιρού το λέω. Μη μασάτε όμως, από Τετάρτη, από ό,τι άκουσα, θα επανέλθουν οι κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή. Κάτι που εμένα δεν μου αρέσει προσωπικά. Έχω πει και άλλες φορές ότι μου αρέσει ο χειμώνας. Με τη ζέστη δεν τα πάω καλά, τέλος πάντων. Θεού θέλοντος, εμείς έχουμε δεύτερο λόγο. Λοιπόν, βρήκα λίγο χρόνο, παιδιά, επιτέλους. Και κάνω αυτό το βίντεο γιατί έχω πνιγεί, να μην μπαίνω στη διαδικασία να απολογούμε συνέχεια. Ήταν μια φάση λίγο δύσκολη, για καλούς λόγους αυτή τη φορά, όχι θέματα υγείας. Είχαμε και κάτι 2-3 στραβά, αλλά δεν πειράζει. Μου έφαγε πάρα πολύ χρόνο τις τελευταίες 2 εβδομάδες το βίντεο κλιπ των 1550. Θυμίζω, είναι μια rock μπάντα. Τα παιδιά είναι φίλοι μου, έχουμε συνεργαστεί αρκετές φορές στο παρελθόν, μπορεί και στο μέλλον. Βγάλαν ένα τραγούδι που λέγεται Εξομολόγηση και φτιάξαμε ένα βίντεο κλιπ το οποίο σκηνοθέτησα γιατί έχω διακαεί πόθο, τα έχουμε πει αυτά. Μία μπαλάντα, έτσι λίγο μπιτάτη, λέγεται Εξομολόγηση. Κάναμε λοιπόν το βίντεο κλιπ, με αυτό ασχολούμαστε εδώ και 15 μέρες περίπου. Μας πήρε πολύ καιρό γιατί γίνεται πρωτίστως με αγάπη. Και επίσης ήθελα να έχει λίγο έτσι, να μην είναι αυτά τα κλασικά βίντεο κλιπ που ένας τύπος με μια γκόμενα σε διάφορα σημεία, γέφυρες και αυτοκίνητα κτλ. Και ένας βομβαρδισμός από πλάνα, άνευ λόγου και ουσίας. Ήθελα να έχει λίγο κινηματογραφικό ύφος και ατμόσφαιρα, νομίζω το πέτυχα. Υπήρχαν όμως πολλά locations που λένε και στο χωριό μου, πολλά σημεία που κάναμε γυρίσματα. Θα τα δείτε στο τέλος του βίντεο, θα σας βάλω το τιζεράκι. Teaser είναι ένα δείγμα τέλος πάντων 25-30 δευτερολέπτων από το βίντεο κλιπ. Το οποίο βίντεο κλιπ, το τραγούδι έχει κυκλοφορήσει ήδη, Εξομολόγηση. Πρέπει να είναι Spotify και γενικότερα. Το βίντεο κλιπ φαντάζομαι στο τέλος της εβδομάδας θα βγει και αυτό στα μέσα. Τελειώνουμε τώρα το μοντάζ. Μας πήρε λοιπόν πολλές μέρες για τα γυρίσματα και το μοντάζ επίσης. Γιατί ξαναλέω, ήθελα να έχει έτσι ύφος κινηματογραφικό. Παρεπιπτόντως, μια που είπα κινηματογραφικό, θα λέμε, θα φτιάξουμε μια στήλη, μάλλον θα την ονομάσω και Cinestar ή άμα έχετε καμιά πρόταση δεκτή στα σχόλια εννοείται. Οπωσδήποτε μια στήλη για τον κινηματογράφο, να τα λέμε εκεί, να σας λέω τις απόψεις μου, να μιλάμε για κινηματογράφο γιατί έχω τρομερό πάθος, έτσι είναι το σινεμά, μεγάλη ιστορία, μεγάλη αγάπη. Αυτά λοιπόν, αυτά έκανα τελευταία, διάφορα έχουν γίνει, το στούντιο προχωράει, τα κάναμε όλα παιδιά από την αρχή. Θα γίνει ακόμη πιο επαγγελματικό. Σχεδιάζω απίστευτα πράγματα, παιδιά. Δώστε μου λίγο χρόνο, κάντε υπομονή, δείξτε λίγη κατανόηση και θα φροντίσω εγώ να αποζημιωθείτε για τα πάντα. Θα μου πεις, το έχεις ξαναπεί 100 φορές, ρε φίλε. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Το καλό πράγμα αργεί, δείτε το έτσι. Εκεί γενικώς, παιδιά, το κόβω στο δεκαήμερο, κάπου εκεί θα έχουμε τελειώσει τα πάντα. Γιατί δεν είναι εύκολο, ξαναλέω για τελευταία φορά, για να μην σας ζαλίζω, ότι το στούντιο θα γίνει πολύ πολύ επαγγελματικό level και αυτό συνεπάγεται πολλές ενέργειες και πράγματα που πρέπει να βρω και να τα φτιάξω και δουλειές και ζητήματα που πρέπει να λυθούν και να τακτοποιηθούν. Να είστε όλοι καλά λοιπόν, ευχαριστώ για την παρέα, πείτε μου τα νέα σας, κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει γιατί άκουσα, φτάσανε στα αυτιά μου από φίλους ότι μήπως κάτι έγινε, που είναι αυτός, χάθηκε πάλι, σας εξήγησα τους λόγους. Λοιπόν, θα τα πούμε πολύ πολύ σύντομα, σας αφήνω με το teaser, το δειγματάκι από το βίντεο κλιπ των 1550 που έτσι το κάναμε πολύ αγάπη και μάλλον είμαι περήφανος γι' αυτό. Ευχαριστώ για την παρέα, να προσέχετε τους εαυτούς σας, θα τα πούμε πολύ πολύ σύντομα, για τη χαρά. Μη ξεχνάς την καρδιά σου, τα όνειρά σου και το που θες να πάρεις.